Κυρία Λιβαδάρου, έχετε πολλές ιδιότητες. Είστε πολιτικός μηχανικός, είστε μαθηματικός, έχετε εργαστεί ως μηχανικός, έχετε ασχοληθεί ενεργά με την υδροδυναμική. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε τελικά, μετά από αυτή η μακρά εμπειρία σας, πώς συνδυάζεται η υδροδυναμική με εφαρμογές που μελετάει ίσως η αστροφυσική. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που με φέρατε εδώ. Λοιπόν, η υδροδυναμική έχει πάρα πολλές κλίμακες και συνδέεται ο μικρόκοσμος με το μακρόκοσμο ουσιαστικά μέσω της υδροδυναμικής. Εγώ καταρχήν είμαι ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ αυτή τη στιγμή. Είμαι μηχανικός αλλά στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και στη δική μας ομάδα μελετούμε όλες τις κατηγορίες υδροδυναμικής. Οι κατηγορίες είναι τρεις. Ξεκινάμε από τη μικρή κατηγορία όπου μελετούμε φαινόμενα που αναπτύσσονται σε λιγότερο από ένα μέτρο. Σε αυτά τα φαινόμενα, θα μιλήσω κυρίως για τις εφαρμογές, γιατί φαντάζομαι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Στις εφαρμογές λοιπόν στη μικρή κλίμακα έχουμε τα γυαλιά που φοράμε, τους φακούς επαφής, τον τρόπο που λειτουργούν οι εκτυπωτές, τον τρόπο που λειτουργούν τα ψεκαστικά, τον τρόπο που λειτουργούν ακόμα και οι λακ στα μαλλιά. Επίσης έχουμε φαρμακοβιομηχανία, πώς κατασκευάζουμε φάρμακα, πώς κατασκευάζουμε γρήγορα ένα εμβόλιο σε περίπτωση επιδημίας. Αυτή είναι η μικρή κλίμακα, στην οποία και δουλεύω εγώ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Στη μεσαία κλίμακα τώρα υπάρχουν φαινόμενα τα οποία αναπτύσσονται σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Σε αυτή την κλίμακα έχουμε αυτοκίνητα, την αεροδυναμική των αυτοκινήτων, πώς σχεδιάζουμε αυτοκίνητα έτσι ώστε να καταναλώνουμε λιγότερη βενζίνη για να αναπτύσσουμε την ίδια ταχύτητα. Πώς τα φορτηγά μπορούν να γλιτώσουν βενζίνη όταν, ας πούμε, βάζουν κάποια πετάσματα για να γλιτώνουν τις τριβές, τις επιπλέον μέσω του, λόγω του αέρα. Πώς πετούν τα αεροπλάνα, πώς σχεδιάζουμε πιο ενεργειακά, λιγότερο κοστοβόρα αεροπλάνα. Έχουμε επίσης σε αυτή την κατηγορία αεολικά πάρκα. Πώς σχεδιάζεις ένα αεολικό πάρκο έτσι ώστε η τύρβη που δημιουργεί η ανεμογεννήτρια μπροστά να μην επηρεάζει τον αέρα το φυσικό που παίρνει η ανεμογεννήτρια πιο πίσω. Έχουμε ακόμα πετρελοκυλίδες και καμινάδες εργοστασίων. Όταν έχουμε μια καμινάδα, δημιουργεί κάποιους ρήπους, ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα, πόσο ψηλά θα πάνε, πόσο θα μεταφερθούν, αν θα κάτσουν σε μια πόλη, για πόση ώρα θα κάτσουν σε μια πόλη, θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι αέρας πρέπει να φυσήξει για να απομακρυνθεί αυτός ο ρήπος. Όλες αυτές είναι εφαρμογές που μελετάει η υδροδυναμική. Ναι, και τώρα είμαστε στη μεσαία κατηγορία ακόμα. Και έχουμε και τις πετρελοκυλίδες. Πώς διαχειρίζεσαι μια πετρελοκυλίδα στην επιφάνεια της θάλασσας και πώς την διαχειρίζεσαι στην πηγή της. Στην τρίτη κατηγορία τώρα έχουμε φαινόμενα τα οποία αναπτύσσονται σε περισσότερο από ένα χιλιόμετρο. Εκεί έχουμε κυκλώνες. Όταν αναπτύσσεται ένας κυκλώνας και φτάσει στη στεριά, πόσο μακριά θα πάει, τι κατηγορίας είναι, τι ζημιές μπορεί να κάνει. Έχουμε επίσης το ρεύμα του κόλπου, πολύ σημαντικό για την κλιματική αλλαγή. Το ρεύμα του κόλπου εξασθενεί και ουσιαστικά το ρεύμα του κόλπου είναι υπεύθυνο για το ζεστό κλίμα που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Το ρεύμα του κόλπου ουσιαστικά μετακινεί ζεστό αέρα από τον ισημερινό, το φέρνει προς την Ευρώπη, διοχετεύεται προς την Ευρώπη, πηγαίνει πιο πάνω, κρυώνει στο βόρειο πόλο, βυθίζεται γιατί είναι πιο κρύο και βαρύτερο και μετά κατευθύνεται προς την Αμερική και ξανακατεβαίνει κάτω. Όταν λοιπόν εμείς μετράμε ουσιαστικά τι γίνεται στο βόρειο πόλο και καταλαβαίνουμε κατά πόσο βυθίζεται το νερό όταν βαραίνει. Όταν λοιπόν αυτή η διαδικασία γίνεται όλο και πιο ασθενής, καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κυκλική κίνηση είναι εξασθενημένη, που σημαίνει ότι και η ζέστη που έρχεται στην Ευρώπη, το ωραίο κλίμα, το εύκρατο που έχουμε εμείς εδώ, και αυτό θα αρχίσει να εμφανίζει ακραία φαινόμενα, όπως ας πούμε έχουμε ζήσει εδώ στην Ελλάδα κάποια καλοκαίρια, κάποιους χειμώνες, όπου κατεβαίνει σιβηρικό κρύο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σύνηθες, διότι ο καιρός στην Ελλάδα έρχεται πάντα από τη Δύση. Και έρχεται πάντα από τη Δύση γιατί είναι το ρεύμα του κόλπου που φέρνει τη ζεστό αέρα από το Γιβραλτάρ και μπαίνει στη Μεσόγειο και μας φέρνει το ζεστό κλίμα. Επηρεάζει η ανθρώπινη δραστηριότητα τη μεταβολή αυτή στο ρεύμα του κόλπου? Εννοείται επιχειρηματικά αν την επηρεάζει ή το... Αν η ανθρωπογενής δραστηριότητα που συντελεί στην κλιματική αλλαγή με την εκπομπή ρήπων του δεξιδίου του άνθρακα, αν η μεταβολή αυτή που παρατηρείται και στο ρεύμα του κόλπου, αν είναι και αποτέλεσμα δικών μας πράξεων. Και βέβαια επηρεάζει. Δηλαδή η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ουσιαστικά είναι παραπάνω από ό,τι θα θέλαμε λόγω όλης αυτής της βιομηχανικής ανάπτυξης που έχουμε.
Και ουσιαστικά η θάλασσα λειτουργεί ως ένα αποθηκευτικό σώμα για το διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά η θάλασσα είναι πεπερασμένη. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα. Και μάλιστα υπάρχει και μία ταινία που αναπτύσσει ένα τέτοιο σενάριο του τι θα γίνει αν κάποια στιγμή το διοξείδιο του άνθρακα απλά μόνο αυξάνεται στην ατμόσφαιρα. Διότι τώρα έχουμε και αυτό τον εξισορροπητικό παράγοντα της θάλασσας. Ναι, εννοείται. Τώρα το κατά πόσο υπάρχει ευθύνη ατομική ή συλλογική στην εκπομπή διοξιδίων του άνθρακα, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και υπάρχουν πάρα πολλές δημοσίες σε σχέση με αυτό. Επίσης, η επιστήμη έχει αποφαθεί, βεβαίως, έτσι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι, ναι, βέβαια. Και στην τρίτη κατηγορία, των φαινομένων που αναλύονται μέσω της υδροδυναμικής, τι φαινόμενα συναντούμε? Λοιπόν, η τρίτη κατηγορία, είπαμε πάνω από ένα χιλιόμετρο, μιλήσαμε για τους κυκλώνες, μιλήσαμε για το ρεύμα του κόλπου και τώρα πάμε και στα ουράνια σώματα, όπου συνδέονται και αυτά. Εκεί μπορούμε να συζητήσουμε, ας πούμε, τη γνωστή κοιλίδα στο Δία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κυκλώνας που έχουμε παρατηρήσει ποτέ στο διάστημα, βρίσκεται στο Δία. Υπάρχει λοιπόν η γνωστή κοιλίδα του Δία, την οποία την παρατηρούμε από το Κασίνι και από όλα αυτά. Νομίζω έχετε κάνει κι εσείς ένα ρεπορτάζ γι' αυτό. Και υπάρχει μετά ακόμα και το πώς διαμορφώνονται οι γαλαξίες. Δηλαδή, οι βραχίονες που αναπτύσσει ένας γαλαξίας έχουν να κάνουν με την υδροδυναμική και μάλιστα μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα και πειράματα που προσωμιώνουν τις μαύρες τρύπες. Υπάρχουν τέτοιου είδους πειράματα. Η κοιλίδα του Δία, ναι. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένας κυκλώνας. Ναι. Απλά ο Δίας. Τη βλέπουμε μόνιμα την κοιλίδα, έτσι. Τη βλέπουμε μόνιμα την κοιλίδα, η οποία συρρυκνώνεται. Τελευταία, νομίζω το Κασίνι έδωσε αυτή την πληροφορία ότι συρρυκνώνεται η κοιλίδα του Δία. Άρα πάει προς ηρεμία ο Δίας. Ουσιαστικά, νομίζω τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια είναι που έχουμε παρατηρήσει αυτή την κοιλίδα. Και ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσεται επί τόσα χρόνια είναι ότι το εσωτερικό του Δία δεν είναι στερεό όπως είναι η γη μας, αλλά είναι υγρό. Επομένως, οι τριβές είναι μειωμένες και γι' αυτό αυτός ο κυκλώνας συνεχίζει για τόσο καιρό. Ναι. Επίσης, κυρία Λιβαδάρου, έχετε μέσα από την εργασία σας και την ενασχόλησή σας με την υδροδυναμική, έχετε αναπτύξει και μια δική σας συσκευή. Έχετε συμβάλει στην ανάπτυξη μια συσκευή, η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε, δεν είχε εμφανιστεί ως τώρα στο έτσι επιστημονικό στερέωμα, η οποία είναι πολύ σημαντική. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη συσκευή, πού εντοπίζονται οι εφαρμογές της και τελικά ποια είναι αυτά τα οποία αναλύονται μέσω αυτού του εργαλείου? Λοιπόν, εγώ δουλεύω στη μικρή κλίμακα, στη λιγότερο από ένα μέτρο και ουσιαστικά δουλεύω σε μια συσκευή η οποία σχεδιάστηκε από έναν χημικό, τον Colin Ruston, στην Αυστραλία και αυτή η συσκευή κέρδισε το IG Nobel Prize το 2015. Τώρα, το IG Nobel Prize είναι ένα βραβείο το οποίο δίνεται σε συσκευές που γίναν διάσημες γιατί έκαναν κάτι αστείο, αλλά ουσιαστικά η πρακτική τους εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική. Η συσκευή αυτή λέγεται Vortex Fluidic Device και έγινε γνωστή διότι οι χημικοί κατάφεραν να ξεβράσουν ένα αυγό. Τι σημαίνει αυτό? Πήραν ένα αυγό, το έβρασαν, πήραν το άσπρο του αυγού, το βάλαν στη συσκευή και το έκαναν σαν να μην έβρασε ποτέ. Ακούγεται αστείο, αλλά αυτό που έκαναν είναι ότι πήραν μια πρωτεΐνη, την έβαλαν σε μια συγκεκριμένη μορφή, τη διέλυσαν και την ξαναέφτιαξαν. Κύριε Λιβαδάρα, αυτό μέχρι τώρα θα μπορούσαμε να το φανταστούμε, θα το πω πολύ χαρακτηριολογώντας. Μόνο με το να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Ουσιαστικά κατάφεραν να επιταχύνουν πάρα πολύ κάτι το οποίο γίνεται στα εργαστήρια και κάτι το οποίο μπορεί να επιταχύνει πάρα πολύ τις έρευνες για γονιδιακές θεραπείες, τις έρευνες για νέα φάρμακα, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και παίρνουμε τα αποτελέσματα για το αίμα μας. Με απλά λόγια, δηλαδή, να μας πείτε τι κάνει αυτή η συσκευή. Ναι, λοιπόν, αυτή η συσκευή είναι ένας δοκιμαστικός σωλήνας, ο οποίος περιστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα και καθώς περιστρέφεται, εμείς έχουμε ένα υγρό μέσα σε αυτό το σωλήνα. Αυτό το υγρό αναπτύσσεται στα τυχώματα του σωλήνα και δημιουργεί ένα πάρα πολύ λεπτό φιλμ. Τώρα, για να το καταλάβουμε εμείς αυτό, χρειάστηκαν πάρα πολλά. Χρειάστηκαν ακόμα και πειράματα σε πυρηνικό αντιδραστήρα, όπου ουσιαστικά δημιουργήσαμε μια καινούργια μέθοδο που μελετάμε κινούμενα σώματα κάτω από διαδικασίες νετρονίων, κάτω από πειράματα μέσα σε πειράματα με νετρόνια. Ουσιαστικά αυτή η συσκευή λοιπόν δημιουργεί ένα πάρα πολύ λεπτό φιλμ υγρού. Το λεπτό φιλμ αυτό του υγρού είναι, φανταστείτε, 100 φορές μικρότερο από ένα χιλιοστό. Τα μόρια τώρα που βρίσκονται μέσα στο φιλμ αντιδρούν μεταξύ τους. Εμείς προσπαθούμε να συνδέσουμε πώς αυτή η κλίμακα του 100 φορές μικρότερο του χιλιοστού μπορεί να επηρεάσει τις αντιδράσεις των μορίων. Τα μόρια όμως είναι
10.000 φορές μικρότερα. Επομένως, αυτές οι δύο κλίμακες θεωρητικά δεν συνδέονται. Πρακτικά όμως έχουμε δει πειραματικά ότι συνδέονται. Και η δική μου δουλειά ήταν να καταλάβω τα μαθηματικά τα οποία συνδέουν αυτές τις δύο κλίμακες. Μάλιστα. Κάναμε κάποια πειράματα τα οποία είχαν να κάνουν και με την ίδια τη συσκευή και με σταγόνες οι οποίες αναπτύσσονται σε περιστρεφόμενες επιφάνειες. Και κάναμε και κάποια θεωρητικά μαθηματικά που προσπαθούμε να συνδέσουμε την ανάπτυξη του υγρού με αυτές τις χημικές διεργασίες. Τώρα, τα μαθηματικά που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά είναι άλλη τα μαθηματικά. Είναι μαθηματικά που δεν μπορείς να δώσεις αναλυτική επίλυση και παίρνεις ένα πρόβλημα, προσπαθείς να το απλοποιήσεις σε δύο διαστάσεις και αφού το απλοποιήσεις, μετά το κάνεις αδιάστατο, σαν να μην έχει καμία διάσταση, το φέρνεις όπως θες και μετά, αφού το κάνεις αδιάστατο, μπορείς να το αναπτύξεις σε όποιες διαστάσεις θες. Μάλιστα. Δηλαδή το διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αφού το απλοποιείς, εν συνεχεία. Είναι το μαγικό των μαθηματικών αυτό, που μπορείς να απλοποιήσεις κάτι και μετά να το ξανακάνεις σύνθετο. Όπως ήταν. Σαν το αυγό που μας λέγατε πριν. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό δεν παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο το αδιάστατο που κάνει, το οποίο όμως μπορεί να γίνει και πρακτικό. Ουσιαστικά το κάνουμε αδιάστατο για να μπορούμε να το βάλουμε μετά σε ό,τι διαστάσεις θέλουμε, στο φυσικό κόσμο και να μπορούμε να προβλέψουμε φαινόμενα. Αυτό που κάνω εγώ με τη συσκευή μου μπορεί να γίνει και με την αεροδυναμική των αυτοκινήτων. Μπορεί να γίνει και με ένα κυκλώνα. Μπορεί να γίνει με το ρεύμα του κόλπου, μπορεί ακόμα να γίνει και με το πώς μορφώνεται ένας γαλαξίας. Σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ. Γιατί μπορεί κάποιος τηλεθεατής ο οποίος μας βλέπει να έχει κάποιες απορίες ως προς την πρακτική εφαρμογή της συσκευής. Αυτή η συσκευή, αν γίνει στο μέλλον περισσότερο user friendly, ναι, τι δρόμους θα μπορούσε να ανοίξει, σε ποιους τομείς θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Είπατε πριν, ας πούμε, για τα αυτοκίνητα ή σε φακούς επαφής θα μπορούσε να έχει κάποια εφαρμογή. Λίγο πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αναλύει την ποιότητα που έχουν οι φακοί επαφής ή αν ας πούμε. Υπάρχουν διάφορες συσκευές, λέγονται flow chemistry devices. Αυτές οι συσκευές έχουν διαφορετικές εφαρμογές. Η συγκεκριμένη συσκευή στην οποία δουλεύω εγώ έχει να κάνει με επεξεργασία υγρών. Τώρα, τα υγρά αυτά στη συγκεκριμένη συσκευή θα μπορούσαν να είναι. Θα μπορούσαν να εξετάζουν την ποιότητα του φαγητού μας. Θα μπορούσε δηλαδή, μπορούμε να το έχουμε στο σπίτι μας. Θα μπορούσαν να εξετάζουν την ποιότητα του κρασιού μας, της βενζίνης που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας, ακόμα και την ποιότητα του αίματός μας. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως σε άνθρωποι που χρειάζονται αιματολογικές εξετάσεις πάρα πολύ συχνά, να μπορούν να έχουν μια αντίστοιχη συσκευή στο σπίτι τους αργότερα. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, ακόμα δεν τις έχουμε αναπτύξει όλες, γιατί δοκιμάζουμε κι εμείς. Μια πολύ γνωστή και ενδιαφέρουσα για τις βιομηχανίες είναι η παραγωγή γραφείνης, η οποία βρίσκεται σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές τις οποίες έχουμε. Μία άλλη είναι στις πέτρελοβιομηχανίες και στις χημικές βιομηχανίες, πώς μπορούν να επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις. Και μάλιστα ένα μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς εκμεταλλευόμαστε αυτή τη συσκευή με αυτή τη φυγόκεντρο δύναμη που αναπτύσσουμε στη συσκευή. Αλλά μια βιομηχανία θέλει να έχει ολόκληρη δεξαμενή που να περιστρέφεται. Και πώς μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε τη φυγόκεντρο δύναμη σε μια πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή από ότι αυτός ο δοκιμαστικός σωλήνας. Τώρα με αυτό ασχολείστε δηλαδή. Εγώ ασχολούμαι με το να ολοκληρώσω την ερευνά μου αυτή τη στιγμή. Κομμάτι αυτή είναι ναι, και πώς κάνει scale up. Ολοκληρώνεται αυτή η ερευνά ποτέ. Μπορεί να πάει για πάντα. Εγώ δηλαδή ουσιαστικά δημιουργώ πιο πολλές ερωτήσεις τώρα για τους επόμενους. Δηλαδή, απάντησα κάποια πράγματα και δημιουργώ τις ερωτήσεις για τους επόμενους. Ή δημιουργώ τις ερωτήσεις για την επόμενη έρευνα που θα κάνω εγώ. Η έρευνα δεν τελειώνει ποτέ. Υπάρχουν πάντα άλλα τα ερωτήματα. Η τύρβη από μόνη της είναι ένα αναπάντητο ερώτημα. Είναι ένα από τα μαθηματικά ερωτήματα που νομίζω ποιος το βρει θα πάρει ένα εκατομμύριο δολάρια. Χρυσή ερώτηση. Ναι, είναι μια χρυσή ερώτηση. Οπότε η υδροδυναμική συγκεκριμένα είναι ένα άλλο το πρόβλημα. Και γι' αυτό και χρησιμοποιούμε πειράματα και προσπαθούμε τα άλυτα να τα κάνουμε πειραματικά μετρήσιμα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε απλοποιημένα μαθηματικά που να τα περιγράφουν, ακόμα και αν δεν μπορούμε να κάνουμε αναλυτική επίλυση του προβλήματος. Αναφερθήκατε επίσης στη σύνδεση του μικρού επίπεδου, να το πούμε έτσι, με το μεγάλο επίπεδο. Ναι. Τι παρατηρήσεις κάνετε εκεί? Λοιπόν, ένα κομμάτι της συσκευής μου ήταν το πώς διοχετεύεται το υγρό στη συσκευή μου μέσω σταγόνων. Οπότε προσπαθούσα να καταλάβω πώς διασπείρεται μία σταγόνα μέσα στη συσκευή μου. Για να το απλοποιήσω αυτό, πήρα ένα δισκάκι οριζόντιο, το οποίο περιστρεφόταν, και άρχισα να βλέπω πώς απλώνονται οι σταγόνες σε αυτό το περιστρεφόμενο δισκάκι. Βρήκα λοιπόν ότι η σταγόνα μου αναπτύσσει κάποιους πυροειδείς σχηματισμούς, στους οποίους δεν μπορούσα να τους εξηγήσω και δεν μπορούσα να τους βρω και στη βιβλιογραφία. Ψάχνοντας αρκετά για το πώς θα εξηγηθούν και μαθηματικά αυτές οι σπήρες, βρήκα ότι είναι παρεμφερείς με τους πυροειδείς βραχίονες που αναπτύσσουν οι γαλαξίες.
Οπότε εκεί και εγώ λίγο ξαφνιάστηκα για το πώς η υδροδυναμική μιας σταγόνας μπορεί να συνδεθεί με την υδροδυναμική, με την δυναμική ενός γαλαξία. Ό,τι ισχύει, δηλαδή κάτι ισχύει και πάνω. Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό και κάνουμε πειράματα, όπως σας είπα, με μαύρες τρύπες, ας πούμε. Μπορείς να προσομοιώσεις τη διαδικασία μιας μαύρης τρύπας, τον τρόπο δηλαδή που κινείται και που λειτουργεί, μέσα σε μια δεξαμενή. Επειδή αναφέρετε τις μαύρες τρύπες, με το ζήτημα αυτό ασχολήθηκε και έδωσε πολλές απαντήσεις ο πιο εμβληματικός φυσικός του 20ου αιώνα, ίσως κάποιοι λένε και της ανθρωπότητας, ναι. Ο Hawking, τον οποίο τον έχετε γνωρίσει, έχετε συνεργαστεί μαζί του. Ναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα το impact που θα έχει, νομίζω θα το κρίνει η ιστορία και θα είναι και πολύ μεγάλο. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια, που ουσιαστικά είχε κάποιες συνεργασίες με τις προηγούμενες ομάδες. Ερευνητικές ομάδες του Cambridge, λοιπόν. Εκεί. Του Cambridge και σε άλλα πανεπιστήμια. Ήταν άνθρωποι που είχαν δουλέψει μαζί του παλιότερα και που συνέχιζαν να εργάζονται σε πράγματα, αλλά ήταν μέχρι και την τελευταία στιγμή πάρα πολύ δραστήριος. Οπότε ήθελε να είναι ενήμερος για την έρευνα και γι' αυτό και παρακολουθούσε και τους προηγούμενους φοιτητές. Γενικά είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τους φοιτητές. Όπως είχατε αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξή σας, είχατε κατά τη συνάντησή σας μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί του. Θα μας πείτε λίγο έτσι, τα πιο ωραία σημεία της συζήτησης αυτής. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το τι κάνω εγώ στο Cambridge και πώς είναι η ζωή μου στο Cambridge. Ήταν μεγάλος ακτιβιστής για τα θέματα αναπηρίας. Επομένως, ενδιαφερόταν, ήθελε να ξέρει αν έχω όλες τις ανέσεις για να κάνω την έρευνά μου αναπόσπαστη. Όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί και κάνουν έρευνα. Και μάλιστα τότε, και αυτό δεν το έχω ξαναπεί, είναι ότι υπήρχε διαφορετική μέρημνα για τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στην Αγγλία και διαφορετική για αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό. Και αφού μιλήσαμε, έκανε και μία δήλωση μέσα σε ένα μήνα, η οποία πήγε και παντού στην Αγγλία και έλεγε ότι ανησυχώ για τους φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν να κάνουν έρευνα, για το αν έχουν τις ίδιες παροχές όπως αυτές που είχα εγώ όταν έκανα την έρευνά μου. Ναι, και μάλιστα συνεργαστήκαμε και πάνω σε αυτό, διότι εγώ με αυτή τη δήλωση μπόρεσα μετά να προχωρήσω κάποια πράγματα και μετά κατέληξα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Πώς φτάσατε στις Βρυξέλλες εσύ? Λοιπόν, ουσιαστικά μέσω αυτής της δήλωσης εγώ ξεκίνησα να μαζεύω κάποια χρήματα για ευπαθείς ομάδες μέσα στο Cambridge που θέλουν να κάνουν έρευνα. Και αφού έγινε αυτό, με κάλεσαν στις Βρυξέλλες να μιλήσω για το μεταναστευτικό και για τις ευπαθείς ομάδες μέσα που κινούνται σε αυτές τις ροές προσφύγων. Έπρεπε λοιπόν να καλύψουμε όχι μόνο θέματα αναπηρίας, αλλά θέματα εγκυμοσύνης, τρίτη ηλικία, ανθρώπους που είναι τραυματισμένοι. Πώς διαχειρίζεσαι αυτούς τους ανθρώπους κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες και τι μέρημνα πρέπει να υπάρχει. Οπότε αυτή ήταν η συνεισφορά μου σε αυτό το κομμάτι. Ανταπόκριση είδατε από τις Βρυξέλλες πάνω σε αυτό το κομμάτι? Υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά από ό,τι κατάλαβα εγώ, και τώρα δεν θέλω να πω και πολύ στα πολιτικά του πράγματος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί οι οποίοι πρέπει να συντονίζονται και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Και οπότε και το αποτέλεσμα δεν είναι και το κατάλληλο, έτσι. Εμένα η συνεισφορά μου ήταν, έπρεπε να πω τη γνώμη μου και έπρεπε να πω κάποια πράγματα σε σχέση με το τι πρέπει να υπάρχει, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην κάνουν τη ζωή τους ακόμα δυσκολότερη ή να μην κινδυνεύουν υγειονομικά από επιπλέον πράγματα. Ώστε να επικεντρώνονται στην έρευνά τους απερίσπαστοι. Ναι, ουσιαστικά ναι. Ναι, γιατί φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και κάποια παραπάνω πράγματα να διαχειριστεί στη μέρα του, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Οπότε ο χρόνος αυτός από κάπου πρέπει να κοπεί. Μπορεί να κοπεί από τη δουλειά σου, μπορεί να κοπεί από την έρευνά σου και ουσιαστικά σου τρώει και πνεύμα. Πρέπει να σκεφτείς τη διαχείριση της μέρας σου έτσι ώστε να μπορέσεις να τα κάνεις όλα. Να επιστρέψουμε λίγο στο Hawking και στη γνωριμία σας. Ναι. Που ήταν ένας άνθρωπος που είχε να τα σκεφτεί όλα αυτά που λέτε. Βέβαια, τα είχε σκεφτεί και τα είχε ζήσει και σε διάφορα στάδια. Τι σας έχει αφήσει τόσο η γνωριμία σας και η συνεργασία σας μαζί του, όσο και γενικά το έργο του? Πώς θα το αποτιμούσατε, δηλαδή? Νομίζω ότι εκείνο που έκανε, πέρα από την έρευνα που έκανε, η οποία είναι αξιοθαύμαστη δεδομένων των δυνατοτήτων των φυσικών που είχε, είναι ότι έκανε την έρευνά του διάσημη, την έκανε pop, την έκανε δηλαδή προσιτή σε όλο τον κόσμο. Έγραψε βιβλία τα οποία μπορεί να τα διαβάσει ο καθένας και ας μην είναι φυσικός και ας μην είναι μαθηματικός. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη συνεισφορά του. Mm-hmm. Το ότι έκανε ένα τόσο... Την επιστήμη. Έκανε την έδωσε στον κόσμο. Την έκανε προσιτή.
Την ναι. έκανε προσωπική την επιστήμη. Έδωσε πρόσβαση στη γνώση και στην επιστήμη. Ναι, ναι, αυτό. Το οποίο το, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Επειδή είσαστε και απόφοιτος πτυχιούχος του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αλλά είστε τα τελευταία χρόνια, ζείτε και εργάζεστε, προσφέρετε την επιστήμη στο Cambridge. Θα μας πείτε λίγο ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. Το πρώτο μου πτυχίο εγώ το έκανα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πολιτικός μηχανικός, και μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στους υδατικούς σπόρους. Έχω να πω ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δωρεάν. Και αυτό είναι ένα αγαθό φανταστικό που μας παρέχεται και πρέπει να το εκτιμούμε όλοι. Διότι τα δίδακτρα στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ ακριβά. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Άρα κάθε μαθητής εδώ μπορεί να διαβάσει και να περάσει μια σχολή, να πάρει ένα πτυχίο και να δημιουργήσει το υπόβαθρο να κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει στο μέλλον του. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που σπούδασα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πρέπει πάντα να αναγνωρίζουμε τις βάσεις μας, διότι υπάρχουν καθηγητές που πραγματικά, ενώ ίσως και να μην αναγνωρίζεται ο κόπος τους, έχουν έρθει από μεγάλα πανεπιστήμια, έχουν σπουδάσει εδώ, έχουν φύγει στο εξωτερικό, έχουν πάει στο MIT, στο Harvard και έχουν γυρίσει πίσω και ουσιαστικά μας προσφέρουν δωρεάν γνώση. Και πρέπει να αναγνωρίζετε αυτό. Και εγώ, ίσως όταν ήμουν μικρότερη, να μην το καταλάβαινα. Τώρα που έχω και αυτή την εμπειρία, τώρα το καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα το τι μας προσφέρουν. Επομένως, μια διαφορά είναι αυτή, τα διδάκτρα. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ναι, πράγματι υπάρχουν υποδομές και μέρημνα για πάρα πολλές καταστάσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και φυσικά υπάρχουν και πολύ περισσότερα λεφτά για έρευνα. Αλλά. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, τα οποία τώρα έχουν πάρα πολλές κατευθύνσεις και πολιτικές και τεχνοκρατικές και ακαδημαϊκές. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, νομίζω ότι χρειάζεται μια γενικότερη διαχείριση. Αλλά αν κάποιος θέλει να φύγει στο εξωτερικό μετά το πρώτο του πτυχίο, εκείνο που μπορεί να κάνει είναι ότι πρέπει να ξέρει τι θέλει να κάνει και να ξέρει αυτό που θα κάνει, που θα τον πάει μετά. Και με αυτή την προοπτική θα πρέπει να αρχίσει να προσεγγίζει ανθρώπους στο εξωτερικό που κάνουν αντίστοιχα πράγματα και να λέει: ενδιαφέρομαι να κάνω αυτό, γιατί θέλω να κάνω το τάδε αργότερα. Αυτή είναι η μέθοδος. Να ξέρει συγκεκριμένα τι θέλει να ακολουθήσει, δηλαδή. Ναι, αυτή είναι η μέθοδος. Για να ανοίξουν οι πόρτες του εξωτερικού, με υποτροφίες και τέτοια. Κύριε Λιβαδάλου, εσείς κάποια στιγμή είχατε μια παρουσία στον ΟΗΕ, στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Ναι. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτή την παρουσία σας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά μου. Έγινε αυτό το καλοκαίρι. Είχα πάει στα κεντρικά του ΟΗΕ στην Αμερική. Και ουσιαστικά αυτό που έκανα ήταν αστικός σχεδιασμός για ευπαθείς ομάδες. Αρχικά είχα κάπως ελεύθερο αντικείμενο, δηλαδή ήμουνα στο σχεδιασμό και μου είπαν τι θα ήθελες να κάνεις. Και εμένα μου άρεσε πάντα η ιδέα της Jane Jacobs, η οποία ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, όταν η Νέα Υόρκη ήταν κάπως πιο επικίνδυνη και λίγο πιο σκοτεινή. Και ξεκίνησε σαν μια ιδέα ότι τα μάτια των ανθρώπων πρέπει να είναι στο δρόμο για να είναι η πόλη ασφαλής. Δηλαδή, πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο αστικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής κίνηση ανθρώπων στην πόλη, για να είναι πάντα φωτεινά και να υπάρχει πάντα κόσμος. Ή, ας πούμε, να μην έχεις ομάδες αποκλεισμένες, να έχεις, ας πούμε, τις δραστηριότητες της τρίτης ηλικίας δίπλα από τον υπηαγωγείο, έτσι ώστε οι παππούδες να μπορούν να βλέπουν τα εγγόνια τους και να μπορούν να κυκλοφορούν μαζί. Και ξεκίνησαν. Έκανα λοιπόν κάποιες προτάσεις για αστικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορούν και ευπαθείς ομάδες όπως άνθρωποι με αναπηρία, τρίτης ηλικίας, γυναίκες οι οποίες είναι στην εγκυμοσύνη τους, να μην φοβούνται να κυκλοφορήσουν, αλλά να μπορούν όλοι να κυκλοφορούν σε μία πόλη. Αυτό ουσιαστικά συνδέεται με τις πράσινες τεχνολογίες και με τις πράσινες πόλεις που προσπαθούμε να φτιάξουμε στην ομάδα της υδροδυναμικής στο Cambridge. Όλα συνδέονται. Υπήρξε ανταπόκριση στις προτάσεις σας. Γίνανε δεκτές δηλαδή με ενθουσιασμό, με σκεπτικισμό. Όχι, ήταν πολύ ενθουσιώδη, τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και μάλιστα και εγώ λόγω της εμπειρίας μου, ας πούμε, είχα να προσφέρω σε αυτό το κομμάτι και είχα και την εμπειρία να προτείνω συγκεκριμένες προτάσεις, να μην μιλάω θεωρητικά, αλλά να λέω. Να δίνω παραδείγματα προτάσεων. Mm-hmm. Ήταν πολύ δεκτική, είναι μια δουλειά η οποία είναι in progress, οπότε από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο αστικός σχεδιασμός της Ελλάδας είναι έτσι δομημένος που να βοηθά τα άτομα των ευπαθών ομάδων? Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες πάρα πολλές, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μεγάλη βελτίωση. Δηλαδή βλέπω ότι συνεχώς υπάρχουν εκπομπές οι οποίες προάγουν την προσβασιμότητα. Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά βλέπω πολύ καλή διάθεση σε αυτό το κομμάτι. Είπατε ότι φυσικά έχετε τη συγκεκριμένη εμπειρία να έχετε ζώντας και στο Cambridge, σε ένα περιβάλλον που ισχύει πιο ευαίσθητο, αλλά και στην Ελλάδα που δυστυχώς σε σχέση με τον δυτικό κόσμο νομίζω είμαστε αρκετά πίσω.
όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εντάξει, είμαστε πίσω, διότι μάλλον και κάποια στιγμή και το Λονδίνο ήταν πίσω και το Παρίσι δεν ήταν προσβάσιμο, αλλά αλλαγές γίνονται συνεχώς και οι πόλεις, αν θέλουν να είναι ζωντανές, πρέπει να ανακατασκευάζονται και να ανανεώνονται και να ανανεώνουν το σχεδιασμό τους. Επομένως, σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να γίνει προσβάσιμο. Δηλαδή, το ότι δεν είναι προσβάσιμο σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι προσβάσιμο σε 10 χρόνια. Είμαι και αισιόδοξος άνθρωπος εγώ γενικά, οπότε... Και το γεγονός ότι λαμβάνω χώρα στον ΟΗΕ παρουσιάσεις σαν τη δική σας, σίγουρα δεν είναι αυτή την κατεύθυνση. Ναι, νομίζω ότι ο ΟΗΕ γενικά έχει βγάλει και μια... η τελευταία οδηγία που είχε βγάλει ήταν σχεδιασμός για όλους. Που σημαίνει ότι δεν σχεδιάζουμε πια για τις βασικές δραστηριότητες, αλλά σχεδιάζουμε έτσι ώστε να μπορούν όλοι να κάνουν, να δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε και η δική μου, ήταν η δική μου συνεισφορά και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να, κάποια στιγμή να γυρίσουμε και πίσω και να βοηθήσουμε και εδώ. Θα επιστρέφετε στην Ελλάδα? Θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω. Αλλά πρέπει να υπάρχουν οι προοπτικές και να υπάρχουν κατάλληλες ευκαιρίες. Έχουν φύγει πάρα πολλοί επιστήμονες στο εξωτερικό και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν όρεξη για δουλειά. Νομίζω ότι θα ήθελαν όλοι να γυρίσουν πίσω, αν υπήρχαν οι ευκαιρίες. Θα ήθελα κι εγώ να γυρίσω και ίσως να το κάνω και σύντομα. Και σύντομα. Πιστεύετε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία μπορεί να απορροφήσει ανθρώπους σαν και εσάς με τις δικές σας ιδιότητες και το δικό σας επιστημονικό έργο? Κοιτάξτε, αν θεωρούμε ότι η χώρα έχει αδυναμίες, άρα αυτό σημαίνει ότι έχει και ευκαιρίες. Mm-hmm. Επομένως, όταν έχουμε μια αδυναμία, πρέπει να τη λύσουμε. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο την αδυναμία. Άρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έξω αυτή τη στιγμή και παίρνουν τεχνογνωσία και ουσιαστικά βρίσκονται σε ένα άλλο περιβάλλον, μπορούν να έρθουν εδώ και να φέρουν αυτό πίσω, αυτό που έμαθαν. Ένα πράγμα που έκανε το Cambridge σε μένα είναι ότι με έκανε να δουλέψω με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εκτός το ότι ξέρεις ποιος είσαι εσύ και ξέρεις ποιες είναι οι ρίζες σου και ποιο είναι το background σου, ουσιαστικά ξέρεις και ποιος είναι ο άλλος. Mm-hmm. Ξέρεις και το δικό του background. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις συνεργασίες και στη διαπραγματεύση και όλα. Δηλαδή, διδαχθήκατε από αυτό το πράγμα, εσύ? Πάρα πολύ. Εγώ μέσα από τις συνεργασίες μου και μέσα από τα ταξίδια μου, μέσα από την έρευνά μου, έχω αποκτήσει δεξιότητες. Πέραν των τεχνικών και των ακαδημαϊκών θεμάτων, δηλαδή. Και αν σας λέγαμε να δώσετε ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους που οι οποίοι μας παρακολουθούν τώρα, ποιο θα ήταν αυτό? Εγώ θα έλεγα να είναι δραστήριοι πάντα, να μην απογοητεύονται και να κινούνται. Δηλαδή η κίνηση είναι που σε κάνει να βλέπεις πράγματα, να πάνε μια βόλτα στο εξωτερικό δεν κάνει ποτέ κακό, μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις νέες νοοτροπίες, μαθαίνεις συμπεριφορές. Και πια ζούμε σε μια πραγματικότητα που και εταιρείες έρχονται εδώ και εμείς πάμε έξω και συνεργασίες έχουμε. Είναι πάρα πολύ καλό να ξέρουμε το πώς να χειριστούμε τις καταστάσεις ανάλογα και με το δικό μας background, όπως είπα, και με τον άλλον.